Είχαμε ένα μακελιό στην κυριολεξία στον Προφητηλία. Έχετε δει τα θύματα, φαντάζομαι. Έχει γίνει ήδη εξέταση του πρώτου. Τον άλλο για ευνόητους λόγους καθυστερήσαμε λιγάκι, ούτως ώστε να υπάρξει ένας χρόνος που να αποχωρήσει. Με σύντομη προσπάθεια, τόσο με τον πρόεδρο του νοσοκομείου, τον Κοκκίνη, όσο με τον κύριο Κονσολάκη, τον διοικητή της ασφάλειας, εξαιρετικό, όλοι οι εμπλεκομένοι στην υπόθεση. Τι να σας πω, αληθινή εκτέλεση. Εμψυχρό, βολή, στο στόχο. Από απόσταση 10 με 12 μέτρα περίπου, ανάλογα με το τσόκ που είχε, κυνηγετικό όπλο συζητάμε, τον έπληξε με μία κέρια βολή στην καρδιά και προκάλεσε όλες τις κακώσεις από μέσα. Νεύμονες, καρδιά, μη συζητάμε τι έγινε. Ακτινογραφικά φαίνεται μια συστάδα από τα σκάλια. Τελείωσε η εξέταση αυτή, τετράωρη εξέταση, και παραδίδεται ο νεκρός με την ελπίδα το δράμα να σταματήσει μέχρι εκεί και να σεβαστούν τουλάχιστον τη μνήμη των νεκρών, αυτή η μικρή κοινότητα που δεν αντέχει τέτοια δράματα. Απορία πάντως κάνει, προκαλεί, πώς είναι δυνατόν σε μικρά μέρη να εκτρέφονται τέτοιες νοοτροπίες από τόσο μικρά άτομα. Ενώ τους δράστες. Ευθεία βολή, όπως ακριβώς αυτές που εκπαιδευόμασταν στο στρατό. Άρα ο δράστης θέλει να σκοτώσει. Και προμελέτη υπάρχει, ξανά. Και απόφαση υπάρχει, και εκτέλεση εμψυχρό που λέμε. Κύριε καθηγητά, έχετε προλάβει να δείτε το δεύτερο θύμα? Το δεύτερο καθόλου. Περιμένω την αποχώρηση και να γίνει τουλάχιστον με όποιο υπολοιπόμενο τουλάχιστον από εμάς σεβασμό προς τα κεντρικά πρόσωπα του δράματος, που είναι οι δύο άνθρωποι που λείπουν αυτή τη στιγμή. Θέλω να εκφράσω καταρχάς τη λύπη μου για τα τραγικά γεγονότα της νύχτας που σας είναι γνωστά, και μια ευχή να σταματήσουν αυτές οι ιστορίες εδώ. Τώρα, σε σχέση με τα περιστατικά και σε σχέση με το νοσοκομείο. Όπως ξέρετε, διακομίστηκε ήδη νεκρός ο 35χρονος, που από ό,τι έδειξε και η έκθεση, ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Και δυστυχώς είχαμε κατάληξη και του δεύτερου περιστατικού, του 64χρονου, ο οποίος υπευλήθη τη νύχτα σε μια επέμβαση θωρακοχειρουργική, θωρακοτομής, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, με ρήξη αορτής μπρος και πίσω. Και η κατάσταση ήταν εξ αρχής κρίσιμη και δυστυχώς κατέληξε. Το τρίτο περιστατικό, ο 17χρονος, είναι καλά, είναι εκτός κινδύνου, και πολύ πιθανόν σήμερα ή αύριο θα κρίνουν οι γιατροί να πάρει και εξιτήριο από το νοσοκομείο. Το τέταρτο περιστατικό, γνωρίζετε ότι διαμετακομίστηκε στο Ρέθυμνο. Η κατάστασή του θεωρείται καλή, είναι εκτός κινδύνου και βρίσκεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Μεταφέρθηκε στο Ρέθυμνο προφανώς για λόγους ασφαλείας, κύριε Κιτάρη? Πιθανόν αυτό. Το ανέλαβε η αστυνομία προφανώς στο περιστατικό αυτό. Εξετάστηκε από γιατρό τη νύχτα και διαμετακομίστηκε τη νύχτα στο Ρέθυμνο. Υπήρχε ένταση χθες στο νοσοκομείο? Ήταν μια δύσκολη κατάσταση και πολλοί τραυματίες. Θεωρώ ότι το νοσοκομείο ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά. Είναι σαφές ότι κινεί ένα ενδιαφέρον και είχε πάρα πολύ κόσμο μέχρι αργά τη νύχτα. Υπάρχουν μικροεντάσεις τη στιγμή αυτή, αλλά όχι τίποτα ανησυχητικό. Είχε μια ανησυχία ο κόσμος για όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν και για την τύχη και την εξέλιξη της υγείας και των υπόλοιπων περιστατικών. Ο 17χρονος φέρει ένα μικρό τραύμα στα μαλακά μόρια, στο πίσω μέρος του λαιμού, και είναι εκτός κινδύνου.
Αλλιώς τα λέει ο ένας, αλλιώς τα λέει ο άλλος. Στην πραγματικότητα πώς έγινε και γιατί έγινε, δεν την γνωρίζει κανείς. Μόνο αυτοί οι δύο. Κάποιοι λένε ότι το περιμέναμε, καθώς είχαν διαφορές ασήμαντες βέβαια. Από, αλλά... ναι, από παλιά, αλλά δεν πιστεύω ποτέ να φτάσουν στα εγκλήματα, ας πούμε, και στο χωνικά. Πασαρίζει νόταν από εδώ, από εκεί, εντάξει, λέγαμε. Οικογένεια έχουν, μωρέ, όλοι οι παιδιά έχουν ιστορίες, θα ξεφύγουν τα δύσκολα. Κι όμως, να, κατάληξε. Είναι η κατάληξη του γεγονότος ότι όλοι έχουν όπλα, έτσι, και τα χρησιμοποιούν με την παραμυθόν. Κοπέλα μου, εδώ η αστυνομία, θα το πω, έτσι δεν με ενδιαφέρει, έχει κάνει 200 φορές έλεγχο, ποτέ δεν τους βρήκε τίποτα. Τότε έφευγε η αστυνομία, ήδη πάλι τραβούσαν τα πιστόλια και παίζανε. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά. Φοβάστε να συνεχιστεί και να... Σίγουρα θα υπάρξει. Σίγουρα θα υπάρξει. Λένε ότι τους φυλατεύσανε το βράδυ όλο το σώμα. Μπορεί να φύγαν όλοι, αλλά ποιος θα ξανάρθει εδώ και ποιος θα ξαμπλέξει τα πόδια τους. Η οικογένεια μεγάλη. Τι δύο σκοτωμένοι είναι, τι περιμένετε από τώρα και πτά να γίνει. Φοβάστε για πετέτα. Δεν θα γίνει. Δεν ξέρω, χωριανοί μας δεν είναι να γίνει δυνατόν να μην τις ξέρουμε. Η οικογένειά του πώς είναι. Αφού δεν ξέρουμε ούτε εμείς τι γίνεται είναι... ακόμα. Εμείς που είμαστε εδώ δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αφού έχουν εξαφανιστεί όλοι και από τη μια μεριά και από την άλλη. Ούτε την αλήθεια δεν ξέρουμε.